centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Σπυρίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και να σου λέει καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σας γιορτάζουν. Βέβαια και καλή και χρόνια. Σήμερα είναι μέρα για πολλά και γιορτάζουν και πάρα πολύ. Ξεκινούν και τα σχολεία. Έχουμε και αυτό. Ξεκινά και φυσικά και η εβδομάδα. Κύριε Σπυρίδη, πολύ μεγάλη επιτυχία. Έκανε αίσθηση πανελλαδικά η επιτυχία σας. Πράγματι, κύριε Ανατσούλη, οφείλουμε να πούμε καταρχήν ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση. Το έχουμε πει πάρα πολύ. Και συναδελφοί σας από το στρατό. Πρέπει να πούμε ότι εδώ ήταν και στρατός. Οπότε. Βέβαια, σε όλους συμμετείχαν στην επιχείρηση, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Αυτό αποδεικνύει αυτά που λέμε τόσα χρόνια, ότι το διασυνοριακό έγκλημα είναι εδώ, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ναι. Και η βαριά εγκληματικότητα περνάει από την Καστοριά, είτε αφορά ναρκωτικά είτε όπλα. Τώρα. Βλέπετε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από όλους τους αστυνομικούς και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Αυτό που βρέθηκε μπροστά σας, κύριε Σπυρίδη, πραγματικά είναι εκπληκτικό. Είναι πολεμικό υλικό, πολύ βαρύ πολεμικό υλικό. Δηλαδή είναι εξοπλίζει στρατό. Πραγματικά. Ναι, πράγματι. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Με τέτοια αντιρρηματικά να θυμίσω ότι πριν μερικά χρόνια είχαν χτυπήσει την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Με αυτές τις ροκέτες είχαν χτυπήσει παλιότερα την πρεσβεία στην Αθήνα, μάλιστα. Να πούμε ότι οι έρευνες τρέφονται σε διάφορες πλευρές, όμως έχει σχηματιστεί ήδη ποινική δικογραφία κάκου ρηγηματικού χαρακτήρα σε βάρος του ιδιοκτήτη του χώρου που βρέθηκαν αυτά, ο οποίος είναι και έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης, για παλιότερη υπόθεση ναρκωτικών όπλων και αρχαιοκαπηλείας. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω? Προηγήθηκε και συστηματική βέβαια έρευνα, συλλογή και αξιοποίηση όπως λέμε στοιχείων. Γιατί με κάποιο τρόπο που δεν μπορείτε να μας τον πείτε σίγουρα, κύριε Σπυρίδη, αυτό το ξέρουμε, φτάσατε και αξιοποιήσετε αυτή την πληροφορία, έτσι? Έτσι ακριβώς. Η λογική εξέλιξη είναι αυτή που αναφέρατε και νωρίτερα, ότι σαφώς και θα σχηματιστεί δικογραφία εκεί που βρέθηκαν τα. Σχηματίστηκε ήδη, πρέπει να πω. Σχηματίστηκε ήδη. Ναι. Το λόγο έχει η εισαγγελέα και εκεί που αυτή είναι, δηλαδή η δικογραφία. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε και τις έρευνες. Περισσότερα, βέβαια, θα ενημερωθείτε από το δελτίο τύπου της ελληνικής αστυνομίας που θα προκύψει. Ναι, έχει βγει, ακριβώς έχει βγει και λέει αναλυτικά τι έχει βρεθεί εκεί επίσης. Με την ευκαιρία να το ξαναπώ λίγο, γιατί είπα κάποια από αυτά που βρέθηκαν. Σύμφωνα με το δελτίο που βγήκε από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντιαρματικό ρουκετοβόλο RPG. Είναι αυτά που χρησιμοποιούσε 17 Νοεμβρίου. Νομίζω ναι, τα RPG. 16 κεφαλές αντιαρματικού ρουκετοβόλου RPG. 79 αμυντικές χειροβομβίδες και επιθετική χειροβομβίδα. 3 Καλάσνικοφ, 2 υποπολιβόλα τύπου Type 50, 4 γεμιστήρες υποπολιβόλων τύπου Type 50, 25.920 φυσίγκια σφαίρες, 80 πυροδοτικοί μηχανισμοί χειροβομβιδών, 16 συσκευασίες προωθητικής ύλης γεμίσματος αντιαρματικού ρουκετοβόλου RPG και 9 κυλινδρικά δακτύλια ελάσματος κεφαλής αντιαρματικού ρουκετοβόλου RPG. Καταλαβαίνουμε, κύριε Σπυρίδη. Ο κοινός νους καταλαβαίνει και για πού προορίζονταν αυτά τα υλικά. Τα οποία ήταν θαμμένα. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά σγκούριασαν ή λειτουργούν. Αυτά είναι, δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Φυσικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό βέβαια το ξέρει και καλύτερα ο στρατός. Αυτά ήταν επιμελώς θαμμένα, δεν ήταν θαμμένα παρατημένα δηλαδή. Οπότε ήταν άμεσα προς κρίση. Ναι. Α, ήταν επιμελώς κρυμμένα από υγρασίες και τα λοιπά. Σαφώς, ναι, προφανώς. Μάλιστα. Όπως και οι σφαίρες μέσα σε κουτιά κλεισμένα αρρωστευγός και τα λοιπά. Πολλές σφαίρες και 20
25.920 σφαίρες, απίστευτο. Ναι. Οι έρευνες τώρα συνεχίζονται, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτό που μαθαίνουμε από την ελληνική αστυνομία, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, όπως το γράφει, χαρακτηριστικά το διαβάζω επί λέξη, για την υπόθεση, λέει εδώ ότι από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καστοριάς που διενεργείται σχετική προανάκριση εξετάζεται τόσο ακριβής τρόπος και χρόνος προμήθειας του οπλισμού όσο και ενδεχόμενη συμμετοχή συνεργών του ιδιοκτήτη του χώρου. Άρα λοιπόν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και φωτογραφίες και βίντεο, πρέπει να πω. Αν μπείτε σε τοπικά site και όχι μόνο, θα δείτε αυτά τα βίντεο για να δείτε και όλο αυτό που έχει βρεθεί. Πάντως είναι πάρα πολύ. Πόσο καιρό, κύριε Σπυρίδη, δουλεύατε αυτές τις πληροφορίες που είχατε, αν μπορείτε να μας το πείτε, έτσι? Αυτό τώρα δεν είμαι σε θέση τώρα να σας δώσω εγώ τέτοιες πληροφορίες. Το μόνο που μπορώ εγώ να σας πω, και πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι στην Καστοριά πλέον δεν μένει τίποτα ανεξιχνίαστο. Οι συνάδελφοι έχουν φιλότιμο, παρά τις αδυναμίες που έχει τον τελευταίο καιρό η αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς από προσωπικό και λόγω του κορονοϊού και του μεταναστευτικού, βλέπουμε ότι υπάρχουν αποθέματα δύναμης, ανταποκρινόμαστε άμεσα και δεν μένει τίποτα ανεξιχνίαστο, από μικροκλοπές μέχρι και ληστείες. Ρωτάνε εδώ μηνύματα αν θα δείτε και τον υπόλοιπο χώρο, για να έχετε ερευνήσει όλο το χώρο ή και άλλους χώρους. Αυτά δεν ξέρω αν μπορείτε να μας τα πείτε αυτά. Αυτά είναι στα πλαίσια της αστυνομικής έρευνας. Ναι. Τώρα δεν λέγονται όλα, παιδιά, αυτά. Δεν λέγονται όλα, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι στα πλαίσια της αστυνομικής έρευνας. Τις εξελίξεις, φαντάζομαι, θα τις μάθετε που θα προκύψουν. Θα έχουμε και συνέχεια, λοιπόν, κύριε Σπύρη, τι πιστεύετε? Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Οι έρευνες εξέλιξη. Προφανώς. Οι έρευνες εξέλιξη μπορεί να υπάρξουν κι άλλα. Μάλιστα. Από την υπόλοιπη Ελλάδα, άλλοι συνάδελφοί σας μόλις άκουσαν και εκείνοι για αυτή την επιτυχία, έχετε αυτή την αλληλοενημέρωση, αν σας πήραν τηλέφωνο, αν ενδιαφέρθηκαν για αυτή την υπόθεση και από αλλού, κύριε Σπυρίδη? Εμείς σε συνδικαλιστικό επίπεδο είχαμε έτσι επαφές για τέτοια ζητήματα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την αστυνομική διεύθυνση γενικότερα, δεν το γνωρίζω αυτό. Εμείς και με τους προέδρους που μίλησα, άλλων ενώσεων κτλ., εξέφρασαν τα συγχαρητήρια για τους συναδέλφους. Πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας. Ναι. Και δρεώνει για ακόμα μια φορά και ακόμη περισσότερο το αίσθημα ασφαλείας της περιοχής μας. Εντάξει, πολλές φορές λες ότι αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν στην Καστοριά, αλλά δεν μπορώ να. Και εγώ πολλές φορές, κύριε Σπυρίδη, αναρωτιέμαι, μια ζωή μας χαρίζει ο Θεός. Πόσο ρίσκο μπορούμε να πάρουμε για να την χαλάσουμε, να την σβήσουμε, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω και αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπυρίδη. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος είδε με πολύ ενδιαφέρον αυτή την επιτυχία σας. Οι επιτυχίες είναι δεδομένες, κύριε Νατσούλη. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχαμε ναρκωτικά. Βέβαια, ναι. Βλέπετε ότι οι συνάδελφοι δεν επαναπαύονται και αγωνίζονται. Δόξα τω Θεώ, αγωνίζονται. Υπάρχουν αποθέματα δύναμης, το ξαναείπα. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.